Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα μέτρα για το 2012, οι βασικοί άξονες των εξοικονομήσεων των 11,5 δις ευρώ της επόμενης διετίας, οι δαρθιωτικές αλλαγές και η ενδιάμεση χρηματοδότηση που είναι αναγκαία τον Αύγουστο τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με το κλιμάκιο της Τρόικα. Τα μέτρα για το 2012, οι βασικοί άξονες των εξοικονομήσεων των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ της επόμενης διετίας, οι διαρθρωτικές αλλαγές και η ενδιάμεση χρηματοδότηση που είναι αναγκαία τον Αύγουστο, τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με το κλιμάκιο της Τρόικα. Μιλώντας με τους δημοσιογράφους, ο επικεφαλής του κλιμακίου Πολ Τόμψεν είπε ότι η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης διευκρινίζεται ότι τέθηκε εκ νέου το θέμα της επιμήκυσης της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η Τρόικα επέμεινε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί από το Μάρτιο, χωρίς να τεθεί θέμα λήψης νέων μέτρων για φέτος. Τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου σημειώνουν ότι στη συνάντηση δεν υπήρξαν οριστικές αποφάσεις, αλλά υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις. Το κλιμάκιο της Τρόικα θα αναχωρήσει από την Ελλάδα στις αρχές Αυγούστου για να επιστρέψει το Σεπτέμβρη, οπότε και αναμένεται να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της και την πορεία εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος. Στα δικά μας τώρα και στην Αργολίδα, η Βούλα, η Κατερίνα και ο Κώστας είναι οι τρεις συνεπαγωσώστες που έχει για πρώτη φορά ο Δήμος Άργους Μυκηνών στις παραλίες του. Η Βούλα θα προστατεύει τους λουόμενους στο Κυβέρι, η Κατερίνα στους Μήλους και ο Κώστας στη Νέα Κύο. Φέτος είναι καλύτερα. Είναι καλύτερη φέτος. Έχει τις ίσκους, έχει τα στρωμένη παραλία, έχει το ναυαγωσώστη, έχει. Έγιναν πολλά εφέτος. Κάθε χρονιά όλο και κάτι γίνεται, αλλά φέτος έγιναν περισσότερα. Τρίφτηκε το χαλίκι. Δεν υπάρχουν μεγάλες πέτρες τώρα. Λοιπόν, άνετα πολλές ομπρέλες. Ναυαγωσώστης. Γενικά όλες τις ώρες της ημέρας η παραλία είναι γεμάτη. Οποιαδήποτε ώρα και να έρθεις, η παραλία είναι γεμάτη για μπάνιο. Κυρίως μας προτιμούν οι αργύτες. Που είναι πιο κοντά. Που έκανε διαφήμιση και ο Δήμαρχος. Μάλιστα. Από ό,τι είπατε προηγουμένως, όμως κάνετε και μια παρατήρηση προς τον κόσμο να προσέχει έτσι το νερό. Το νερό, ναι, λιγότερο. Προσέχουμε για να έχουμε, λέει. Ανοίγουν τις βρύσεις και τις αφήνουν. Τα παιδιά είναι πολλά, τα μικρά. Δεν τους μιλάνε οι γονείς, τα αφήνουν να παίζουν. Εντάξει, δεν είναι σοβαρό, αλλά καλό είναι να προσέχουμε όμως το νερό. Η οικονομία είναι καλή. Καλημέρα. Σ' άρεσε το μπάνιο? Ναι. Κάνει πολλά μπάνια το κόρι. Θέλω να κάνω και μαρκοβούτια. Ωραία. Και τι άλλο? Και πας και βαθιά. Ναι. Ωραία. Σ' αρέσει η θάλασσα, ε? Ναι, είναι ωραία και κάνω πολλές βουτιές. Τελικά η πιο in παραλία του φετινού καλοκαιριού είναι αυτή εδώ, στην η παραλία του Κυβερίου. Από το πρωί, γιατί είμαστε αρκετά πρωί εμείς, ως αργά το βράδυ, χιλιάδες κόσμου έρχονται εδώ και κάνουν το μπάνιο του. Τα έργα αναβάθμισης της παραλίας, οι ομπρέλες, οι ντουζιέρες, η καθαριότητα, ακόμα και ναυαγωσώστης, από ό,τι βλέπετε, μπήκε, τοποθετήθηκε, προσλήθηκε ναυαγωσώστρια. Υπάρχει εδώ, δεν έχει πιάσει δουλειά αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια έρχεται, βρίσκεται εδώ, και εδώ και στην παραλία των Μήλων. Υπάρχει ναυαγωσώστης που προσέχει, δίνει συμβουλές κτλ. Πραγματικά, προσοχή που έδειξε η Δημοτική Αρχή στις συγκεκριμένες παραλίες και σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να τις προτιμήσει, άλλωστε είναι κοντά στο Άργος και να συγκεντρώνει πολύ κόσμο, επαναλαμβάνω, από το πρωί έως αργά το βράδυ. Είστε πολύ φιλόξενοι, έχετε πολύ ωραίες θάλασσες. Η παραλία αυτή είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακή. Παρ' όλα αυτά πάντα υπάρχει ένας μικρός ή μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας. Εδώ είμαστε για να προσφέρουμε ασφάλεια, με ένα διακριτικό πάντα τρόπο. Και να είμαστε τη στιγμή που πρέπει, στο πόστο μας, να βοηθήσουμε. Και σαν πρώτες βοήθειες, αλλά και ομιγέννητος σε κάποιο ατύχημα λίγο πιο σοβαρό. Η οργάνωση που έχεις εδώ, που σου έχουν προσφέρει, είναι η απαραίτητη που είναι απαραίτητη σύμφωνα με το διάταγμα. Υπάρχει νόμος και ήταν όλα σύμφωνα με το διάταγμα. Έχεις προφανώς έτσι κάποια εμπειρία, έχεις δούλεψει σε κάποια, έχεις προέρχεσαι από ΤΕΦΑΑ ή από σχολή ναυαγωσώστου? Υπάρχουν ιδιωτικές σχολές ναυαγωσωστική. Εγώ προέρχομαι από την ΕΝΑΚ, την Ελληνική Ναυαγωσωστική Ακαδημία. Φυσικά έχουμε άδεια από το λιμεναρχείο, περνάμε από άδεια κάθε 4 χρόνια
και κάθε χρόνο έχουμε εξετάσεις από γιατρούς για να είμαστε νόμιμοι και ότι μπορούμε με ασφάλεια να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Τι θα πρέπει να συστήσετε στους ελεόμενους να προσέχουν? Καταρχήν θα πρέπει να συστήσω στους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους και να τα παιδιά μικρής ηλικίας που δεν γνωρίζουν ακόμα μπάνιο να είναι πάντα με κάποιο σωσίβιο ή πρατσάκια ή να τους έχουν πάρα πολύ κοντά και σε ένα κοντινό μέρος κοντά στην ακτή ώστε να μπορούν να πατάνε ή να τα επιβλέπουν καλύτερα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι τις ώρες με τις μεγάλες θερμοκρασίες, σίγουρα να βάζουν αντιλιακό, καπέλο και γυαλιά. Οι ηλικιωμένοι να μην πηγαίνουν βαθιά, να μην ξεγελάνε τους εαυτούς τους. Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, καλό είναι να είναι πάντα σε συνοδεία, να είναι πάντα σε συνοδεία και να μην πηγαίνουν βαθιά. Καλό είναι οι ευπαθείς ομάδες, ευπαθείς ομάδες, όπως είναι άνθρωποι που είναι διαβητικοί ή καρδιοπαθείς, να έχουν κάποιον μαζί τους. Όχι απαραίτητα να κολυμπάνε συνέχεια, αλλά να μπορούν να τους βλέπουν. Είναι ένα τρίτο μάτι. Σίγουρα και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αλλά δεν μπορούμε να επιβλέψουμε όλο τον κόσμο την ίδια στιγμή ταυτόχρονα να μας χρειάζεται. Θα πρέπει όλοι να έχουμε... Να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Το πιο σημαντικό είναι να μην ερχόμαστε φαγωμένοι, έτσι, ή ελαφρώς φαγωμένοι μια ώρα πριν. Σίγουρα να μην πίνουμε αλκοόλ και να μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα. Και οι ώρες που είσαι εδώ είναι? Οι ώρες είναι 11-5. Κάθε μέρα έχουμε και ένα ρεπό, είναι εξαήμερο. Τις ημέρες που θα είμαστε εκτός, η παραλία θα μένει καινή. Και θα είμαστε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού εδώ. Έκανε μια αρχή ο Δήμος Άργους Μυκηνών φέτος να ενισχύσει τις τοπικές παραλίες του Δήμου. Καλύπτουμε την παραλία του Κυβερίου, την παραλία των Μήλων και την παραλία της Νέας Κίου. Είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί ο κόσμος, το καλοκαίρι που είναι full season και ελπίζουμε να συνεχιστεί και του χρόνου να αναβαθμιστούν λίγο αυτές τις παραλίες και να μαζευτεί ο κόσμος εδώ. Εδώ όλα καλά? Όλα καλά προς το παρόν. Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει. Ο κόσμος είναι πολύ ευδιάθετος, μας αντιμετωπίζει πολύ καλά, μας προσέχουν. Αυτό θέλουμε κι εμείς για να τους προσέχουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Είσαι ο Κώστας, έτσι? Είμαι ο Κώστας, ναι, ναυαγωσός της πλέον πρώτη χρονιά εδώ πέρα στην Κίο. Να πούμε ότι τέτοιες ενέργειες όπως του Δήμου πρέπει να επικροτούνται καθώς χωρίς η παραλία και η νομοθεσία να τους υποχρέουν να βάλουν ναυαγωσώστη με δική τους πρωτοβουλία και δώσαν θέσεις εργασίας και πλέον προστατεύουν τους λουόμενους εδώ πέρα στο Δήμο. Μέχρι τώρα δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι? Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Ελπίζουμε μέχρι τέλος σεζόν να μην έχουμε κάτι. Δίνουμε οδηγίες στους λουόμενους, πρέπει να προσέχουν τη ζέστη, να βάζουν τη λιακά, τα καπέλα τους, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Προσοχή. Αυτά, έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό μας, τον έχουν δώσει για να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες. Όλα κυλούν. Ωραία. Ωραία, πολύ καλά. Να μείνουμε στο Δήμο Άργους Μυκηνών, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία των σχολών του ΟΤΕΚ στο Άργος και μάλιστα οι αιτήσεις για εγγραφές αιτήματα θα ξεκινήσουν στις 20 Αυγούστου. Όλα είναι έτοιμα για την λειτουργία των σχολών του ΟΤΕΚ, την Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, που ως γνωστόν θα λειτουργήσει στο Άργος για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013 θα λειτουργήσει στην πόλη του Άργους τα τμήματα ΕΠΑΣ, Ξενοδοχειακών και Επιστημιστικών Υπηρεσιών και η ΕΚ, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 20 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου στα γραφεία στο Κωνσταντοπούλιο Μέγαρο. Ελπίζεται λοιπόν ότι και φέτος οι εγγραφές θα είναι πολλές και συν το χρόνο οι σπουδαστές της σχολής θα γίνονται όλο και περισσότεροι. Να πούμε ότι ο ΤΕΚ λειτουργεί εκτός του Άργους τμήματα στην Αθήνα, την Ανάβησο, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Ρόδο. Έτσι λοιπόν το όνειρο μιας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την πόλη του Άργους γίνεται πια πραγματικότητα. Ασφικτικά γεμάτη ήταν η πλατεία του Άργους, κυρίως από νεολαία, στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Άργους Μυκηνών. Για μένα κανείς, για μένα δεν θα μπορεί. Για μένα κανείς, για μένα δεν θα μπορεί. Άργο!
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Άργους Μυκηνών, το μεγάλο αυτό φεστιβάλ που έχει καταπλήξει πιστεύω και το Δήμο Άργους Μυκηνών και την ευρύτερη περιοχή και τους ευρύτερους Δήμους. Σήμερα τυχαίνει να φιλοξενούμε τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελισάβε Σπανού, δύο αξιόλογα ταλέντα του ελληνικού ρεπερτορίου. Είναι δύο νέα παιδιά τα οποία θα διασκεδάσουν όλο τον κόσμο και τους νέους σήμερα στην πλατεία του Άργους. Βλέπω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πιστεύω να διασκεδάσουν όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Άργους και πιστεύω και από τον ευρύτερο Δήμο. Ο σκοπός και ο στόχος συνεχίζεται. Θέλουμε το Άργος να γεμίσει κόσμο. Προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο στο Άργος, να τονώσουμε την επισκεψιμότητα και παράλληλα την οικονομική τόνωση των καταστημάτων εδώ της γύρω περιοχής. Βλέπουμε εκτός από μικρά άτομα υπάρχουν παιδιά αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία. Ο κόσμος διψάει για διασκέδαση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βρισκόμαστε. Οπότε και οι μικροί και οι μεγάλοι έχουν ανάγκη να διασκεδάσουν για αυτοί. Γι' αυτό και βλέπετε από όλες τις ηλικίες έχουν βγει στο πάρκο και στην πλατεία του Άργους και διασκεδάζουν. Αντίστοιχες συναυλίες θα υπάρχουν στην Κύη, όπως ξέρετε, θα έρθει η μεγάλη καλλιτέχνη Λυκερία, όπως και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που θα έρθει στο στάδιο του Άργους. Θα ενημερωθείτε, να ενημερώνεστε συνεχώς για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ του 2012 του Δήμου Άργους Μυκηνών στο argoscalcio.gr, στο newargos.gr και σε προγράμματα που κυκλοφορούν στα ΚΕΠ και στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Ευχαριστώ το Δήμο για τη συμπαράσταση και για την πρόσκληση να είμαι απόψε εδώ. Το κοινό ήταν ένθερμο, τα τραγούδια αγαπηθήκανε, τραγουδηθήκανε. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα και πραγματικά ευχαριστώ. Τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι? Θα συνεχίσουμε έτσι την καλοκαιρινή περιοδία. Θα βρεθούμε σε διάφορες πόλεις. Αύριο είμαστε στη Βόνιτσα. Και συνεχίζουμε. Γενικά υπάρχουν πολλοί σταθμοί, πολλές πόλεις Ελλάδας. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και για την πολύ όμορφη ενέργεια που πήρα τον κόσμο σήμερα εδώ στο Άργος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναρθείτε? Άμα με ξανακαλέσετε, θα έρθω σίγουρα. Στο αθλητικό μας δελτίο τώρα, όπου στο handball θα έχουμε ελληνικό εμφύλιο στην Ευρώπη, αφού ο Διομήδης κληρώθηκε με την ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναργιακός ανακοίνωσε ως νέο προπονητή του τον Γιάννη Δουβίκα. Στο αθλητικό μας δελτίο λοιπόν τώρα, όπου στο handball έγινε αυτή την εβδομάδα στη κλήρωση για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο handball. Στην διοργάνωση στην οποία συμμετέχει φέτος ο Διομήδης, η κλήρωση ανέδειξε έναν ελληνικό εμφύλιο. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση παίρνουν μέρος δύο ελληνικές ομάδες, ο Διομήδης και η ΑΕΚ Αθηνών. Η κληρωτίδα έφερε τις δύο ομάδες αντιμέτωπες στην πρώτη φάση των αγώνων. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Άργος στις 8 ή στις 9 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο στην Αθήνα μια εβδομάδα αργότερα στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Ο Διομήδης αναμένεται στις αρχές Αυγούστου να ξεκινήσει την προετοιμασία του. Στο ποδόσφαιρο, η ομάδα του Παναργιακού ανακοίνωσε ως νέο προπονητή τον Γιάννη Δουβίκα, παλιό ποδοσφαιριστή βέβαια της ομάδας του Άργους, αλλά και προπονητή στο Άργος, στον Παναργιακό κατά το παρελθόν. Συνεργάτη του και βοηθό του ο Γιάννης Δουβίκας έχει τον γυμναστή Χρήστο Αγγελόπουλο. Επίσης η ομάδα του Άργους ανανέωσε την συνεργασία για την επόμενη περίοδο με τους περισσότερους ντόπιους ποδοσφαιριστές που έχει η ομάδα, όπως ο αρχηγός Στέλιος Φίλης, ο Μπόμπος, ο Βασίλης Δρυμούρας, ο Δρούλιας, ο Ισούφη και άλλοι πολλοί, ο Κουτσοδήμος και άλλοι πολλοί ποδοσφαιριστές, και βρίσκεται σε αναζήτηση κάποιον ακόμα
ποδοσφαιριστών που θα πλαισιώσουν την ομάδα πάντα ντόπιον, αφού σε αυτό το σκεφτικό κινείται φέτος η ομάδα του Άργους. Τέλος να πούμε ότι στο μπάσκετ η ομάδα της ΑΕΚ Άργους δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, όπου δικαιούται να παίξει. Το θέμα είναι όμως αν τελικά θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια, κάποια επαφή τόσο για στελέχωση του ρόστερ προπονητή, όσο βέβαια και κάποια επίσημη απόφαση της ανακοίνωση της διοίκησης, αν όντως η ομάδα παίξει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Θετικό σε χρήση αναβολικών ουσιών βρέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του ύψους Δημήτρης Χονδροκούκης κατά τη διάρκεια ελέγχου από τη WADA. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του πατέρα του αθλητή, Κυριάκου Χονδροκούκη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πρώτο δείγμα ανοιχθεύτηκε θετικό στην απαγορευμένη ουσία στανοζόλη από γαλλικό εργαστήριο μετά από ενημέρωση της ΙΑΦ μέσως του ΣΕΓΑ στις 26 Ιουλίου του 2012. Θετικό σε χρήση αναβολικών ουσιών βρέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του ύψους Δημήτρης Χονδροκούκης κατά τη διάρκεια ελέγχου από τη WADA. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του πατέρα του αθλητή Κυριάκου Χονδροκούκη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πρώτο δείγμα ανιχνεύθηκε θετικό στην απαγορευμένη ουσία στανοζολόλη από γαλλικό εργαστήριο μετά από ενημέρωση της ΙΑΦ μέσω ΣΕΓΑΣ στις 26 Ιουλίου 2012. Ο Κυριάκος Χονδροκούκης στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμα ότι η είδηση είναι εξωπραγματική, αλλά δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του ελέγχου. Ήδη έχει ζητηθεί και η εξέταση του δεύτερου δείγματος και αναμένεται να ζητηθεί και η εξέταση από άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο. Το παράδοξο της χρήσης μια τόσο εύκολα ανιχνεύσιμης απαγορευμένης ουσίας από έναν προσφάτως παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών και μάλιστα προεόρτια των Ολυμπιακών Αγώνων, θεωρώ πως είναι εξόφθαλμα αυτονόητο, σημειώνει χαρακτηριστικά ο πατέρας του αθλητή στην ανακοίνωσή του. Την Κυριακή 22 Ιουλίου ολοκληρώθηκε το 5ο Open Άθλησης Cup στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Άθλησης Tennis Club στη Δαλαμανάρα. Την Κυριακή 22 Ιουλίου ολοκληρώθηκε το 5ο Open Άθλησης Cup στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Στις 14 ημέρες του τουρνουά συμμετείχαν 64 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι και προσέφεραν πλούσιο θέαμα παίζοντας το αγαπημένο σε όλους άθλημα. Στα αγωνιστικά τα αδέρφια Δελή και οι αδερφές Κεφάλα ήταν οι μεγάλοι νικητές. Ειδικότερα στο μονό ανδρών, ο Ανδρέας Δελής σε μια επανάληψη του περσινού τελικού αντιμετώπισε το Δαβίδ Ζωγραφάκη, του οποίου και επικράτησε με 61-61, παίζοντας σπουδαίο τένις έναντι της μαχητικότητας και της μεγάλης εμπειρίας του Δαβίδ. Ωστόσο, ο Ζωγραφάκης ήταν ο μεγάλος τυχερός του πρωταθλήματος, αφού κέρδισε το μεγάλο έπαθλο του τριήμερου ταξιδιού στην Πάρο. Στον τελικό του διπλού, οι Ανδρέας και Χρήστος Δελής ξεπέρασαν το εμπόδιο των Γεωργακόπουλου Τουρλούκη, κερδίζοντας με 61-61 και κατέκτησαν την πρώτη θέση στο δεύτερο τελικό που συμμετείχαν αυτή την εβδομάδα, ύστερα από τον τελικό του 6ου Πανελλαδικού U16 που έγινε στην Πάτρα. Στις γυναίκες, η Μαρία Κεφάλαια επέστρεψε δυνατή ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό της στον ώμο και κατέκτησε το τουρνουά νικώντας την Πετρούλα Βλαχούτση με 62-62, η οποία στα 14 της συμμετείχε για δεύτερη φορά στο τελικό, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες. Η Κεφάλα Μαρία και η Διονυσία κατέκτησαν τον τελικό του διπλού, επικρατώντας άνετα με 62-62 τον Χριστοπούλου Χριστίνα και Βλαχούτση Πετρούλα. Οι αγώνες κατά γενική ομολογία είχαν αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία.